Επειδή είναι καλός στην επιστήμη του, φιλόλογος καλός, να είναι μετρημένος. Διότι δεν ξέρει πώς λειτουργεί ο ΙΕ, δεν έχει ιδέα. Και δεν έχει ιδέα πώς λειτουργεί το διεθνές δίκαιο. Αυτό το αποδεικνύει το άρθρο του. Δεν τον κατηγορώ. Μην μπλέκεις σε χωράφια που δεν καταλαβαίνει. Διότι. Δηλαδή το 1977, μιας και το βάλατε, λοιπόν, θα την κάνουμε λίγο άναρχα, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον τη συζήτηση. Το 1977 ο κύριος Μπαμπινιώτης λέει ότι η συζήτηση δεν που έγινε... Δεν μας λέει συμμετείχε στην ομάδα που έφαγε δεν τη μακεδονική γλώσσα. Αλήθεια, δεν ας μας το πει. Ας μας το πει. Μήπως έχει και προσωπικές ευθύνες. Εγώ δεν το ξέρω. Ας μας το πει. Πάντως είπε ότι δεν υπήρξε καμία αποδοχή της μακεδονικής γλώσσας, ναι, αλλά... και το άρθρο του καταλήγει λέγοντας ότι το περισσότερο που μπορούμε να δεχτούμε είναι ότι είναι σλαβομακεδονική η γλώσσα. Ένα-ένα. Από το 1977 έγινε μια συζήτηση και μάλιστα στην ειδική συνέλευση του ΙΕ για τις γλώσσες στην Αθήνα. Όπου εμείς αποδεχτήκαμε, όχι εμείς σαν κυβέρνηση, ο τότε Κωνσταντίνος Καραμαλής, η κυβέρνησή του, ο Αβέροφ, ο κύριος Μπαμπινιώτης ίσως να ήταν και νομίζω ο Κωνσταντίνος Τρυπάνης που ήταν υπουργός πολιτισμού κλπ. Δεχθήκανε την πρόταση της Ιουγκοσλαβίας να θεωρηθεί επίσημη γλώσσα και με λατινικούς χαρακτήρες πέρα από τους κυριλικούς η μακεδονική γλώσσα. Από εκείνη την ημέρα η μακεδονική γλώσσα εμφανίστηκε, σε εισαγωγικά πάντα μακεδονική γλώσσα, εμφανίστηκε στο πινάκιο του ΟΗΕ ως μία από τις επίσημες γλώσσες της Ιουγκοσλαβίας. Τότε μπήκε. Και από τότε μέχρι σήμερα, σε οποιαδήποτε, αν ανατρέξει οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε απόφαση του ΙΕ ή στην επίσημο πίνακα των γλωσσών που έχει, αναφέρει τη γλώσσα μακεδονική. Δεν είναι, δηλαδή, ο κ. Μπαμπινιώτης, ας πάει να ψάξει στον ΟΗΕ. Τι λέει ο ΙΕ, ποια γλώσσα έχει αυτή τη στιγμή, πριν πάμε σε οποιαδήποτε συμφωνία, ως γλώσσα της Φύρομ. Την ονομάζει μακεδονική. Και από πότε την ονομάζει μακεδονική? Από το 1977. Διότι τι δεν ξέρει ο κύριος Μπαμπινιώτης και μπερδεύεται σε πράγματα που δεν καταλαβαίνει? Ότι στο διεθνές δίκαιο, όπως και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, μπαίνει η πρόταση συμφωνίας μια φύτρα. Δηλαδή μπαίνει η ρίζα. Η ρίζα ήταν αυτή η απόφαση της συνέλευσης στην Αθήνα, εδώ στη χώρα μας, στην ΟΗΕ. Αυτή η ρίζα μετά μεταφέρεται ως επίσημη γλώσσα στον πίνακα του ΟΗΕ. Και μετά από μια δεκαπενταετία πηγαίνει στην ISO. Τότε κράτος δεν υπήρχε. Ήταν ομόσπονδο κρατήδιο, ήταν επαρχία της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας. Ομόσπονδο κράτος ήταν. Ναι, ναι. Δεν είναι ωραία η λέξη κρατήδιο, κατά γνώμη μου. Έχετε δίκιο, το πολιτείες τις λέμε, κράτος τις λέμε, μεταφράζουμε στις πολιτικές επιστήμες. Ναι, η πρώτη συζήτηση είναι αν το 1977 καθιερώθηκε αυτή η γλώσσα ή όχι, ως επίσημη γλώσσα της Ιουγκοσλαβίας. Διότι την βρήκε μετά η νέα πολιτική οντότητα που πρόκειψε από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, την βρήκε και την υιοθέτησε και την αποδέχτηκε ο ΙΕ. Αλλά έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Το 1992-94 έγινε η Διεθνή Διάσκεψη ISO. Η Διεθνή Διάσκεψη ISO είναι η κατοχήρωση των ονομάτων και των ενδεικτικών, πρώτα ονόματα, συντμήσεις κ.ο.κ. όλων των ονομάτων. Εκεί έλαμψε, και μιλάμε για δύο εποχές, όπου η πρώτη εποχή είχε κυβέρνηση Μητσοτάκη και η δεύτερη Πασόκ, έλαμψε δια της απουσίας της η χώρα μας. Στην ISO δεν πήγε ουδέποτε ο οποιοσδήποτε για να κάνει συζήτηση. Βρείτε το, είστε καλός ρεπόρτερ, πώς τα κατάφερε η Ελλάδα να συζητείτε στην ISO η μακεδονική γλώσσα και να μην κάνει τίποτα. Έχουμε και τρίτο επεισόδιο. Για πρώτη φορά, επί κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, και καλώς, έδεσε η Ελλάδα θέμα για την μακεδονική γλώσσα, που έχει αναγνωριστεί ήδη από τον ΟΗΕ ως επίσημη γλώσσα του κράτους που είναι στα βορειά μας. Ήταν η εποχή που είσαστε και εσείς? Όχι, καθόλου. Όχι. Είναι το 2010. Εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου πια. Το 2010 το έθεσε η ελληνική πλευρά για πρώτη φορά. Και ποια ήταν η απάντηση επίσημη του ΙΕ, γι' αυτό λέω δεν ξέρει ο κύριος Μπαμπινιώτης από ΙΕ, ότι δυστυχώς εδώ και 35 χρόνια η γλώσσα αυτή έχει κατοχυρωθεί ως επίσημη γλώσσα της Ιουγκοσλαβίας και του διαδόχου κράτους της, διότι τα διάδοχα κράτη πήραν τα δικαιώματα της Ιουγκοσλαβίας όσον τα αφορούσε, και ως διάδοχο κράτος τη δικαιούται, και εσείς έρχεστε με καθυστέρηση 35 ετών να θέσετε για πρώτη φορά αυτό το θέμα. Μετά από 35 χρόνια καθιέρωσης, ο κύριος Μπαμπινιώτης και η Νέα Δημοκρατία και τα έντυπα σήμερα κάνουν ως αυτά να μην υπάρχει επίσημη γλώσσα.
Όχι, να μην υπάρχει αναγνωρισμένη γλώσσα στον ΟΗΕ. Και προσέξτε, ποιος μας τα λέει αυτά, έχει ιστορία, κάνει στροφές της. Η κυρία Σπέχαρ. Mm-hmm. Η κυρία Σπέχαρ είναι τότε διευθύντρια της Διεύθυνσης Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην γενικότερη Ευρωπαϊκή Διεύθυνση του ΟΗΕ. Σας θυμίζω κάτι, η κυρία Σπέχαρ. Ήταν κομμάτι της ομάδας της διαπραγματευτικής του κύριου Άιντε και εξακολουθεί να είναι η εκπρόσωπος του ΟΗΕ στην Κύπρο. Λοιπόν, η κυρία Σπέχαρ λοιπόν τους λέει 35 χρόνια δεν είπατε τίποτα. Αλλά αν ο κύριος Μπαμπιλιώτης έχει μείνει με την άποψη ότι δεν έγινε και τίποτα το 77, καταλαβαίνω γιατί 35 χρόνια λοιπόν, δεν μιλήσανε. Προφανώς τώρα έχετε ανάψει φωτιές. Φαντάζομαι ότι πρωί-πρωί αύριο θα υπάρξει απάντηση και από τον κύριο Μπαμπινιώτη και από άλλους για όλα αυτά που είπατε. Κρατώ αυτό που είπατε. Στα ντοκουμέντα του ΟΗΕ είναι αυτά. Ναι. Και η γλώσσα. Ας ανοίξουν και να τρέξουν ποια γλώσσα θεωρεί ο ΟΗΕ από το 77, επίσημη γλώσσα της Ιουγκοσλαβίας και του διάδοχου κράτους. Κρατώ επίσης αυτό που είπατε, ότι επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου το 2010 για πρώτη φορά ετέθη θέμα επισήμως άρσης των συνεπειών που περιγράψατε ναι. προηγουμένως σχετικά με την μακεδονική γλώσσα. Αν δεν υπήρχε θέμα, δεν θα είχε τεθεί και θέμα άρσης. Άρα να μην κροϊδευόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Έχετε έναν ακόμα δημόσιο μάρτυρα, τον ίδιο τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, δεν το έκανε ο ίδιος. Προφανώς. Και τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δρούτσα, νομίζω. Το έκανε η μόνιμη αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ. Η μόνιμη αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ. Λοιπόν, επιστρέφω. Όταν σας είπα για το Σεβέρνα Μακεντόνιγια, είπατε δεν θέλω να μπω στη συζήτηση για το ποιο είναι το όνομα. Όμως, αφού αφαιρέσαμε το Μακεδονία.